Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Έχω μια συνταγή για τσουρέκι την οποία την δουλεύω εδώ και 6 μήνες, από το Πάσχα και μετά. Την έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι ικανοποιητικό για να σας την δείξω. Γίνεται φανταστικό, εγώ κάνω συνέχεια αυτή τη συνταγή, δεν την αλλάζω. Έτσι είναι με πάνω από 1 κιλό αλεύρι και κάτω από 2 κιλά για να μπορεί να μπαίνει σε κουζινομηχανή. Δεν είναι δύσκολη, αρκεί να κάνετε τα βήματα όπως σας τα δείχνω, έτσι, να πάρετε ένα καλό αλεύρι, το φθηνό δεν σημαίνει ότι είναι και καλό, έτσι πολλές φορές κρύβει παγίδες. Οπότε θα πάρετε ένα καλό αλεύρι για να μπορέσετε να έχετε επιτυχία 100%. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μου, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο μου, η συνταγή γίνεται και στο μίξερ και στο χέρι. Έτσι, εγώ σήμερα θα την κάνω σε ζυμωτήριο, καινούριο, οπότε θέλω να το τσεκάρω. Πάμε να σας δείξω πρώτα τα υλικά. Εντάξει, 350 γραμμάρια βούτυρο ή σπορέλαιο. Μπορείτε να βάλετε και κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή μισό βούτυρο, μισό σπορέλαιο. Εγώ έχω βάλει 250 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια σπορέλαιο. Εντάξει, 450 γραμμάρια γάλα. 4 αυγά 200 γραμμάρια. Χυμό από ένα πορτοκάλι 100 γραμμάρια. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ένα ζαχαρούχο γάλα. Πιστέψτε με ότι δεν μυρίζει καθόλου, δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη συνταγή που ξέρετε. 450 γραμμάρια ζάχαρη. Αλάτι. Θα βάλουμε 4 δάκρυα μαστίχα και 30 γραμμάρια μαχλέπι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Έτσι, και πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ έχω βάλει 150 γραμμάρια νοπή μαγιά. Εντάξει, μπορείτε να βάλετε και ξερή μαγιά, καλό είναι να βάλετε 6 με 7 φακελάκια. Εντάξει, θα πάρουμε από το γάλα μας και θα βάλουμε στη μαγιά. Θα πάρουμε λοιπόν λίγο από το γάλα μας. Να κάνουμε ένα χυλό για να μπορέσει να φουσκώσει. Θα πάρουμε από το αλεύρι. Τα υλικά όλα είναι γραμμένα στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στο πρώτο σχόλιο του κάθε βίντεο, δηλαδή κάθε βίντεο που ανεβάζω, στο πρώτο σχόλιο θα βρείτε τα υλικά όλα και στην περιγραφή. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα σφιχτό χυλό. Βλέπετε πως είναι. Αφήσαμε στην άκρη τη μαγιά και θα βάλουμε σε μία κατσαρόλα το γάλα, αυτό που μας έχει περισσέψει, τα αυγά μας, το ζαχαρούχο γάλα, την ζάχαρη, το χυμό πορτοκάλι, το ξύσμα πορτοκάλι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, θα ανακατέψουμε και θα ζεστάνουμε για ένα λεπτό. Θέλουμε απλά να ζεσταθεί λιγάκι, έτσι, να λιώσει η ζάχαρη, αυτό τίποτα άλλο. Πάμε να ζεστάνουμε το μείγμα μας. Θα το κρατήσετε στη φωτιά σας, σε χαμηλή φωτιά, 2-3 λεπτά ίσα ίσα να ζεσταθεί. Λοιπόν, αυτό ήτανε, τέλος. Δεν θέλουμε δηλαδή να το κάψουμε. Λοιπόν, μέσα στο γκάδο θα βάλουμε τα υγρά μας όλα, θα βάλουμε τη μαγιά μας, θα βάλουμε το αλεύρι μας. Πριν ξεκινήσουμε το χτύπημα όμως, εδώ έχω 450 γραμμάρια βούτυρο με το σπορέλαιο, θα βάλουμε μια καλή τσιμπιά αλάτι, 30 γραμμάρια μαχλέπι και 4 σταγόνες μαστίχα. Εντάξει, εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μισό κουταλάκι του γλυκού κάρδαμου. Έτσι, εγώ δεν βάζω γιατί μυρίζει έντονα και δεν καλύπτει τις υπόλοιπες μυρωδιές των μπαχαρικών. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει τώρα και το βουτυρό μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα το χτυπήσουμε μέχρι να έχουμε μία σφιχτή ζύμη και μετά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε το βούτυρο.
Λοιπόν, εάν θα δείτε, έχουμε ένα πάρα πολύ σφιχτό ζυμάρι, έτσι, και αυτό γιατί θα ρίξουμε το βούτυρο. Έτσι, έχουμε 350 γραμμάρια βούτυρο. Θα ρίξουμε τώρα το μισό. Θα συνεχίσουμε το χτύπημα να ομογενοποιηθεί με το ζυμάρι και θα συνεχίσουμε ξανά. Θα ρίξουμε και το υπόλοιπο βούτυρο. Έτσι, το αλεύρι που έχω βάλει είναι 1800 γραμμάρια και το έχω κάνει επίτηδες γιατί υπάρχει αλεύρι που είναι 900 γραμμάρια. Αυτοί που το χρησιμοποιούν το ξέρουν, για να μην έχετε θέμα να αγοράσετε κι άλλη συσκευασία. Λοιπόν, κλείνω και συνεχίζω για ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό να ζυμωθεί καλά. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε ελαστικότητα που έχει. Οπότε θα το βγάλουμε και θα το αφήσουμε, θα το σκεπάσουμε με μία πετσέτα και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί μέχρι να διπλασιαστεί το ζυμάρι. Το ζυμάρι μας έχει φουσκώσει, έτσι, ο κάδος είναι μεγάλος και δεν φαίνεται ότι είναι τόσο πολύ φουσκωμένο, έτσι, όμως έχει φουσκώσει αρκετά. Βλέπετε, είναι. Λοιπόν, θα κόψω τώρα 9 κομμάτια των 300 γραμμαρίων και αφού έκοψα τα κομμάτια που σας είπα, 300 γραμμάρια το καθένα, πάμε να τα ανοίξουμε. Θα βγάλουμε 3 μεγάλα τσουρέκια του κιλού, περίπου, έτσι γιατί θα βάλουμε και σοκολάτα μέσα. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη, θα το ανοίξουμε κι άλλο. Έτοιμο και το δεύτερο. Τα ανοίγουμε τώρα γιατί θέλουμε να αφήνουμε λίγο χρόνο να ξεκουράζεται το ζυμάρι μας μέχρι να κάνουμε το τελικό άνοιγμα. Εντάξει. Δουλέψτε το ζυμάρι, μην το λυπηθείτε, μην το φοβάστε και μην αγχώνεστε με το χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ανοίξαμε τα 3 κορδόνια. Θα πάρουμε το πρώτο κορδόνι και πάμε να το ανοίξουμε. Κοιτάξτε πώς ανοίγει τώρα καλύτερα. Ανοίγουμε με τα δάχτυλά μας. Θα βάλουμε σοκολάτα. Έτσι, μην μου βάλετε μερέντα, πραλίνα. Θέλει σοκολάτα, γιατί η πραλίνα δύσκολο να σταθεί μέσα στο τσουρέκι. Μπορείτε να βάλετε σοκολάτα όπως βάζω εγώ τώρα. Έτσι, αυτή στο ψήσιμο θα λιώσει και δεν πρόκειται να παίξει και να ξαναγίνει σοκολάτα. Θα είναι ρευστή. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, κλείνουμε. Και τώρα τι θα κάνετε, θα πιάσετε από εδώ την άκρη την έξω και βλέπετε, θα το κλείσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να ανοίξει και να βγει η σοκολάτα έξω. Του κάνετε καλές τσιμπιές, δηλαδή πιέζετε πολύ καλά για να κολλήσει και για να είμαστε σίγουροι το γυρνάτε και λίγο, έτσι, αυτό, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο μας κορδόνι είναι έτοιμο. Το αφήνω στην άκρη και θα ανοίξω και τα υπόλοιπα δύο. Ετοίμασα τα 3 μου κορδόνια και πάμε τώρα να κάνουμε την κοτσίδα. Λοιπόν, δεν ξεκινάτε ποτέ από εδώ πέρα. Ξεκινάτε από τη μέση. Βλέπετε? Εδώ, εδώ, εδώ. Πιέζετε εδώ, θα πιάσετε την κοτσίδα με τα χέρια σας και θα την γυρίσετε ανάποδα. Εντάξει. Εάν έχει πουθενά σκασιματάκια, ανοιγματάκια, τα διορθώνετε. Ωραία. Και συνεχίζουμε το πλέξιμο. Για να έχετε μία όμορφη κοτσίδα, θα το κάνετε με τον τρόπο που σας δείχνω εγώ. Εντάξει. Εάν το ξεκινάγατε από πάνω, θα είχατε από πάνω ένα κενό. Θα ήταν άσχημο. Ενώ τώρα, κοιτάξτε. Εδώ κόβουμε. Βάζουμε τη ζύμη
από την κάτω μεριά, γιατί δεν θέλουμε να μας ανοίξει στο φούσκωμα, και το πρώτο μας τσουρέκι είναι έτοιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνω τα άλλα δύο και θα τα αφήσω τουλάχιστον για 40 με 45 λεπτά να φουσκώσουν, έτσι. Ετοιμάσαμε τα τρία, έτσι. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τα ατομικά. Τα ατομικά είναι 12 κομμάτια των 100 γραμμαρίων. Αφήνουμε στην άκρη, ανοίγουμε το επόμενο. Δηλαδή να δώσουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστεί. Παίρνουμε το πρώτο. Το ανοίγουμε. Δουλέψτε το, μην το φοβάστε, έτσι, ούτε να αγχώνεστε με το χρόνο. Λοιπόν, θα κάνετε αυτό, θα πάρετε αυτή την άκρη, θα την βάλετε από κάτω, εντάξει, και θα πάρετε και αυτή την άκρη και θα την βάλετε εδώ, από εδώ, εδώ. Θα ενώσετε τις δύο άκρες μαζί και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Θα δείξω ένα ακόμα, εντάξει, βγάζουμε αυτό και αυτό το περνάμε από κάτω. Τα τσουρέκια μας όπως βλέπετε έχουν φουσκώσει, εντάξει, θα φουσκώσουν βέβαια και άλλο στο φούρνο. Ανάβετε το φούρνο σας 160 αέρα ή 170 βαθμούς αντιστάσεις. Εδώ έχω ένα αυγό, θα βάλω ένα σφινάκι νερό, έτσι, θα χτυπήσω. Ωραία. Αλείφουμε το τσουρέκι. Πασπαλίζουμε αν θέλουμε με σουσάμι ή με αμύγδαλο φιλέ. Θα ψήσετε περίπου 25 λεπτά. Θα δείτε να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Τα πρώτα μας τσουρέκια, τα μεγάλα, είναι έτοιμα. Έτσι. Να φανταστείτε ότι είναι το μεγάλο του ταψί, δεν είναι το μικρό, βλέπετε. Να τα φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μου, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Κομμένα θα τα δείτε στην αρχή και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!